Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στην υπόθεση της Πάτρας, σας παρακαλώ. Ο κύριος Μπαλάσκας μας ακούει, να του πούμε την καλησπέρα μας αυτή τη φορά, μεταφέροντά μας και βοηθώντας μας ουσιαστικά, κύριε Μπαλάσκα, με ό,τι νεότερο γνωρίζουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σας. Κοιτάξτε, πήγε το κλιμάκιο στις φυλακές του Πορυδαλού, όπου τελικά αρνήθηκε να δώσει κατάθεση και μας δήλωσε ότι η κυρία Πισπυρίγκου θα παραδώσει υπόμνημα. Ζητήθηκε μία διορία 10 ημερών από το νομικό του σύμβουλο, από τον κύριο Όθωνα Παπαδόπουλο, όπου αυτό το αίτημα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξετάζεται από την Εισαγγελία Αθηνών. Δεν ξέρω αν τους δοθεί 10 μέρες λιγότερο ή περισσότερο. Από και πέρα, εμείς παίρνοντας το υπόμνημα, το οποίο θα μας παραδοθεί. Ναι, θα μας παραδοθεί από την κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου και τους νομικούς συμβούλους, θα κλείσουμε όλη την υπόθεση, διότι στην προηγουμένη περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μόνη, χαρακτηρίζεται σαν η μόνη ύποπτη για τη δολοφονία των δύο παιδιών. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό, κύριε Μπαλάσκα, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα και περιμέναμε να δοθεί μια νέα τροπή και μια νέα εξέλιξη αναφορικά και με το ρόλο της αδερφής της. Αναφέρομαι στην Δήμητρα Πισπυρίγκου. Καταλαβαίνω όμως ότι η κατάθεσή της δεν έδωσε κάποια στοιχεία ώστε να επιβαρυνθεί με κάποιο τρόπο για κάποιο άλλο πρόσωπο πέραν της ίδιας, ενώ της κατηγορουμένης. Είναι έτσι? Αυτό θα κλείσει όταν εμείς διαβάσουμε το σημείωμα το οποίο θα μας δώσει η κυρία Ρούλα Πισπυρίγκου, δηλαδή την κατάθεσή της. Ναι. Όταν κάνουμε αντιπαραβολή των όσων είπε η αδερφή της με αυτά που τα λέει αυτή, στις δικές μας κέρυες ερωτήσεις, και όταν όλο αυτό, με τις δικές μας υποδείξεις βεβαίως και με τις δικές μας εστιάσεις, θα πάει στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου ο εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για περαιτέρω. Δηλαδή, αν ενδεχομένως, λέω, ασκηθούν και περαιτέρω διώξεις σε άλλα άτομα, ενδεχομένως και για απλή μελληματικού χαρακτήρα. Κύριε Μπαλάσκα, να σας ρωτήσω κάτι, να σας διακόψω. Επειδή δεν έχω τη γνώση, γιατί δίνεται και η επιλογή του γραπτού, του υπομνήματος, ναι, δηλαδή, και δεν ακολουθείται η διαδικασία της προφορικής? Πόσο μάλλον είναι προφυλακισμένη. Στην περίπτωση της είναι δικονομικό της προνόμιο αυτό. Είναι στα ατού που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει κάθε προφυλακισμένη και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται να απαντήσει για κάτι. Όταν βεβαίως δεν υπάρχει και ένας ευθύς λόγος απόδοσης κατηγορίας, όπως είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση για δύο παιδιά, δεν υπάρχει αυτό ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ποινικό προσόν, όπου μπορεί να επιλέξει να κάνει αυτό που κάνει η κυρία Πισπυρίγκου, για να μπορέσει να έχει πιο άρτια, καλύτερα δομημένη την υπεράσπιση της. Είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μπαλάσκα, για μια Εγώ ακόμα φορά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια στο έργο σας.